Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τελική ευθεία. Θα πάμε λίγο στα γρήγορα γιατί έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Έναν άνθρωπο που έχει δώσει πάρα πολλά. Νομίζω σπουδαίο άνθρωπο πάνω απ' όλα. Έχει αφιερώσει τη ζωή του σε κάτι πολύ σημαντικό. Που άλλοι δεν το κάνουν. Πολύ. Και σε ό,τι αφορά την αθλητική του ιδιότητα, αλλά και αυτό που είπες. Εξαιρετικός άνθρωπος. Θα τον έχουμε στο τηλέφωνο στα επόμενα δευτερόλεπτα. Σας υπενθυμίζω ότι έχετε ακόμα ένα τέταρτο για να συμμετέχετε στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Λαμία, FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη γραμμή τον κύριο Κώστα Μυρίδη, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Μυρίδη. Καλησπέρα. Καλημέρα, εγώ θα έλεγα. Καλημέρα, συμφωνώ μαζί σας. Νωρίς είναι η άλλη. Καλό μήνα. Ένας άνθρωπος, για όσους δεν τον ξέρουν, τον κύριο Μυρίδη, ο οποίος πήρε την γυναική ομάδα βόλεϊ το καλοκαίρι του 2016 από το Α τοπικό, άνοδο στην Α2, άνοδο στην Pre-League και από το Σάββατο βράδυ η ομάδα πλέον είναι στη Volley League. Αν κάνω κάποιο λάθος, κύριε Μυρίδη, με διορθώνετε, αλλά νομίζω αυτή είναι η πορεία της γυναικείας ομάδας που για πρώτη φορά θα είναι στα σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας, το γυναικείο βόλεϊ. Ιστορική επιτυχία θα έλεγα και μεγάλη επιβράβευση και για εσάς, για τον προπονητή, για τα κορίτσια και για τον κόσμο που στήριξε την ομάδα φέτος. Έτσι ακριβώς σωστά είπατε είναι. Μετά από 3 διαδοτικές χρονιές που αλλάζουμε κατηγορία και μάλιστα τη μία χωρίς ήττα και τις άλλες με μία ήττα, δηλαδή πολύ εύκολη πορεία για την ομάδα μας. Για πρώτη φορά η ομάδα βόλη, γενικά ομάδα βόλη του ΠΑΟΚ είναι στην Α1 με δυνατότητες και με προοπτική. Πιστεύουμε ότι και η καινούρια χρονιά, παρόλο που μπαίνουμε σε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Α1, αν και η φετινή χρονιά ήταν ανταγωνιστική γιατί οι δύο ιστορικές ομάδες του γυναικείου βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός και ο ΑΕΚ, με ιστορία στο γυναικείο βόλεϊ ήταν εκεί πέρα, παρόλα αυτά βεβαίως εμείς πήγαμε πρωταθλητές. Οπότε έχουμε μια καινούρια χρονιά η οποία θα έχει πολύ ενδιαφέρον και μεγάλο ανταγωνισμό. Γιατί έξω από τον Ολυμπιακό που βασικά ήταν ο μόνος στην Α1 θα είμαστε εμείς. Θεωρητικά θα είναι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και η Σαντορίνη η οποία έχει πολύ καλή ομάδα. Αλλά πιστεύουμε εντάξει, εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Θεωρούμε ότι η προσπάθεια θα είναι σοβαρή και χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά θα είναι σοβαρή. Και όταν τελειώσει του χρόνου η χρονιά πιστεύω να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ο δικός μας στόχος φυσικά είναι το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό εντάξει, αυτό δεν λέγεται στα λόγια, αυτό το κάνουμε στα γήπεδα. Έχουμε μαζί μας και τον Ραφαήλ Καϊδατζή. Καλησπέρα Ραφαήλ. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και στον κύριο Μυρίδη. Κύριε Μυρίδη, όλη αυτή η πορεία είναι ονειρική, εντάξει. Νομίζω και για εσάς και για τους προπονητές, για τα κορίτσια που ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν δύσκολη αυτή η πορεία? Ήταν εύκολη τελικά μέχρι τα σαλόνια? Από τα αλόνια να πω, εντάξει, συνηθίζεται. Πάνω κάτω έτσι είναι, από τοπικά στην μεγάλη κατηγορία μέσα σε 3 χρόνια. Ήταν δύσκολη αυτή η πορεία γενικότερα? Να πω κάτι τώρα εδώ, κάτι που ίσως είναι εξίσου σημαντικό, είναι ότι οι νεάνοι δεν σε πήραν πρωτάθλημα Ελλάδος. Σωστό. Δηλαδή αυτό είναι εξίσου σημαντικό και μάλιστα με νίκες θριαμβευτικές σε άλλες ομάδες στο Final Four, 2 από Αθήνα και 1 από Θεσσαλονίκη. Οπότε υπάρχει, θεωρώ, μια δουλειά η οποία είναι δομημένη και οργανωμένη και έχει βάσεις. Άρα πάνω σε αυτές τις βάσεις πιστεύω μετά έξω από όλα αυτά, αυτά τα 3 χρόνια ήταν σημαντικά και για μένα γιατί άρχισα να καταλαβαίνω το γυναικείο βόλεϊ, να γίνομαι πιο έμπειρος, να ξέρω να πάρω σωστότερες αποφάσεις γιατί για να κάνεις κάτι καλά πρέπει να το ξέρεις. Mm-hmm. Μόνο τότε παίρνεις σωστές αποφάσεις. Εγώ προσπάθησα να ασχοληθώ ή να μάθω στον όσο χρόνο έχω πολύ καλά αυτό που κάνω, όσο μπορώ καλύτερα αυτό που κάνω, για να μπορώ να παίρνω σωστές αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα. Οπότε πιστεύω ότι και η επιτυχία συνάντησε σε συνδυασμό με το πρωτάθλημα που πήρε η ομάδα μας. Έχουμε βάσεις για να μπορούμε να πιστεύουμε ότι έρχονται καλύτερα πράγματα, να είμαστε καλύτερο δεδομένοι, πιο έμπειροι, πιο σοβαροί και όλο αυτό το πράγμα να βγει στο αποτέλεσμα. Ραφαήλ. Το ρώτησα και το Σάββατο το βράδυ και του άρεσε η ερώτηση αν μετά το εμπόδιο της Pre-League περιμένει νέα εμπόδια στην πορεία του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα.
Θεωρώ ότι εμπόδια άλλα δεν μπορούν να μπουν εκ των πραγμάτων, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να μπει. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, τώρα εμείς θέλω να ξεφύγω από τη μιζέρια ή να μην μιζεριάζω και να λέω οι Αθηναίοι, οι διαιτητές, όλο αυτό το πράγμα. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή το άθλημα είναι ερασιτεχνικό θα έχουμε μια δίκαια μεταχείριση. Εγώ σε όλους τους τόνους και σε όλες τις συζητήσεις που κάνω με παράγοντες του βόλεϊ και στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα λέω εμείς θέλουμε 50-50. Δεν θέλουμε, δηλαδή και να θέλει κάποιος να μας παίξει 50, δεν το θέλουμε. Θέλω να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε γενικότερα το όπως αρχίζει η ζωή μου. Και ακόμα πολλές φορές λέω ότι και από την ήττα μαθαίνεις, ότι δεν είσαι αρκετά καλός, που σημαίνει δουλεύεις περισσότερο, γίνεσαι καλύτερος, εξελίσσεσαι και στο τέλος της ημέρας βγαίνουν θετικά πράγματα. Άρα, ακόμα και αν χάσουμε κάπου επειδή δεν είμαστε καλύτεροι, θα βγουν καλά πράγματα. Άρα η αρχή μου είναι να ανέβουμε με την αξία μας, με 50-50 και εφόσον το δικαιούμαστε. Κυρία Μεντίδη, τόσο καιρό έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές αθλήτρες της ομάδας. Δεν υπήρξε ούτε μία που να μην ξέχασε να αναφερθεί σε εσάς. Πώς τις πράττετε σε όλο αυτό? Αν θα σας πω τώρα κάτι. Εγώ αυτό που λέω στις αθλήτριες και γενικότερα που είναι η κουλτούρα μου, λέω ότι εδώ θα πρέπει ο βασικός στόχος να γίνουμε μια οικογένεια. Θα πρέπει δηλαδή να πάρουμε έξω από τον αθλητισμό, θα πρέπει να πάρουμε και όμορφα πράγματα σαν μια οικογένεια, να δέσουμε, γιατί πιστεύω ότι μέσα από το δέσιμο πετυχαίνεται η ομαδικότητα, το άθλημα είναι ομαδικό, οπότε το αποτέλεσμα μέσα από μια καλά οργανωμένη και καλά δομένη οικογένεια θα είναι πολύ καλύτερο από μια άλλη ομάδα που είναι κάποιος από εδώ, κάποιος από εκεί. Τα μικρά τα παιδιά, επειδή στην οικογένεια υπάρχει και ο πατέρας, εγώ τα θεωρώ παιδιά μου, ειδικά τις νεάνιδες. Και αυτό φυσικά βγαίνει σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της ομάδος. Ναι, σωστό αυτό. Κύριε Μυρίδη, εγώ προσωπικά ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσετε, αλλά είναι η προσωπική μου άποψη. Σας έχω κατατάξει στους ευεργέτες του ΠΑΟΚ, με τις δυνάμεις που έχετε. Τι οθεί έναν επιχειρηματία πετυχημένο όπως εσείς να σπαταλάει χρόνο και χρήματα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό? Ποια είναι η ανταμοιβή σας, ποιο είναι η δύναμη που σας οθεί να στηρίζετε? Γιατί δεν είναι μόνο, δεν ξέρω πώς ο κόσμος το ξέρει, δεν είστε μόνο στο γυναικείο βόλεϊ, είστε και ο ηγέτης της πάλης, είστε και στο πόλο, είστε και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Γενικά είστε ο αιμοδότης του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ σε μια περίοδο που εντάξει, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν έχει έσοδα. Οπότε δεν σας κάνω καν την ερώτηση αν είστε κερδισμένος οικονομικά ή όχι. Ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει και πολύ, αλλά ποια είναι η ικανοποίησή σας, ποια είναι η ανταμοιβή σας από όλο αυτό που γίνεται? Εντάξει, πιστεύω ότι αυτό το κάνεις γιατί θεωρείς ότι πρέπει να το κάνεις για τον εαυτό σου σε πρώτη φάση και είναι κάτι γενικότερα. Εγώ το θεωρώ μια κοινωνική προσφορά, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Είναι μια προσφορά στην κοινωνία. Και πιστεύω ότι σε αυτούς τους καιρούς αυτοί οι οποίοι μπορούμε, έτσι, στο βαθμό που μπορούμε, το να προσφέρουμε στην κοινωνία είναι πολύ σημαντικό. Εμένα μου δίνει χαρά μόνο αυτό, το ότι προσφέρω στην κοινωνία. Και ας πούμε λιγάκι ότι είναι όπως βοηθάς κάποιους ανθρώπους. Το κάνεις για τον εαυτό σου, γιατί θεωρείς ότι πρέπει να το κάνεις. Εγώ λέω μια έκφραση, ο Θεός είναι απλόχερος μαζί μου και εγώ θέλω να είμαι απλόχερος με άλλους ανθρώπους, έτσι, για να το κλείσω. Εγκατακλείδη σαν επικεφαλίδα. Ναι, γιατί πέρα από τη βιτρίνα μιλάμε και πολλά μικρά παιδιά σε όλα αυτά τα τμήματα. Δεν είναι μόνο η βιτρίνα, η γενική ομάδα ή η ομάδα πάλης. Είναι οι ακαδημίες, μιλάμε για δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά που είναι όλη μέρα. Εξυπακούεται, αυτό το σημαντικότερο από όλα. Και ξέρετε, είναι και μεγάλη ευθύνη με τα παιδιά. Δηλαδή, δεν φαίνεται. Για μένα, δηλαδή εγώ έχω ασφαλίσει τη γενική ομάδα, έχω ασφαλίσει την πάλη για να μπορούν να έχουν μια ασφάλεια όταν, αν και εφόσον γίνει κάτι κουφιόρα. Δηλαδή χτύπησε χθες μια κορασίδα. Δηλαδή την πήγαμε στο νοσοκομείο, έπεσε το παιδάκι και χτύπησε. Θέλω να πω ότι όταν έχεις ακαδημίες και παιδιά, έχεις και ευθύνη με συνοδούς, έχεις ευθύνη με γενικά ατύχημα. Είναι μεγάλη ευθύνη. Είναι μεγάλη ευθύνη. Δεν φαίνεται. Και γι' αυτό πιστεύω δηλαδή ότι και ο ερασιτέχνης μας με τη δομή που έχει και με τον πρόεδρο που έχει, κάνει ένα μεγάλο άθλο. Ένας μεγάλος Γολγοθάς. Τέλος πάντων, σε αυτό το Γολγοθά εγώ συμμετέχω μέχρι ένα σημείο. Το βασικό κομμάτι το έχει ένας άνθρωπος που χρόνια εκεί αθόρυβα κάνει αυτό που κάνει και εγώ θεωρώ τη ηρωική την προσπάθειά του. Το λέω και με πλήρη συνείδηση αυτό που λέω. Εγώ είμαι ένας που είμαι δίπλα του στα επίπεδα που μπορώ και στο επίπεδο που μπορώ. Εντάξει, και θεωρώ ότι ο ερασιτέχνης γενικότερα, παρόλο που το ποδόσφαιρο είναι η έγκλη και αυτό είναι τα φώτα όλα εκεί πέρα, υπάρχουν από τους ερασιτέχνες ο οποίος κάνει τεράστιο έργο
τεράστιο έργο και για την ομάδα και για την κοινωνία και για τα παιδιά μας και εγώ αυτό κρατάω. Ραφαήλ. Ζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ λίγο φέτος στον αστερισμό του ποδοσφαίρου. Μας ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αμυρίδη αν ήθελε λίγο παραπάνω στήριξη από τον κόσμο και στα κρίσιμα παιχνίδια, αλλά και ένα μήνυμα που θέλει να του στείλει εν όψη της χρονιάς επόμενης, που είναι μια πρόκληση για το τμήμα. Εδώ θα ήθελα πάλι καλή ερώτηση. Εγώ είπα ότι φέτος, ενώ η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο τους είχαν 200-300 οργανωμένους, οι οποίοι βοηθήσαν πάρα πολύ την ομάδα τους, ειδικά στην ΑΕΚ, δηλαδή και η συμπεριφορά τους δεν ήταν αθλητική, δηλαδή υπήρχαν φίλαθλοι μέσα στο παρκέ και ίσως και γι' αυτό ήταν σημαντικό κομμάτι που χάσαμε. Θεωρώ ότι η βοήθεια του κόσμου και των οργανωμένων είναι μεγάλο στήριγμα, ειδικά για τις αθλήτριες, γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία και είναι άθλημα ψυχολογίας. Γενικότερα πιστεύω ότι θα πρέπει και τα αθλήματα αυτά να έχουν μια υποστήριξη από τον κόσμο και μια βοήθεια, γιατί κάνουν μια τεράστια δουλειά και μια τεράστια προσπάθεια. Τώρα από εκεί πέρα όμως πιστεύω ότι εντάξει, αυτά λέει το νιώθει κάποιος έρχεται ή δεν το νιώθει και δεν έρχεται. Δηλαδή είναι σαν την εμπιστοσύνη. Δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Υπάρχει κύριε Μυρίδη κάποια ομάδα που είναι του ΠΑΟΚ στα τοπικά ή δεν έχουμε ομάδα να μπείτε εκεί πέρα να έχουμε στη μεγάλη κατηγορία εκπρόσωπο? Έχετε κάποιο στόχο επόμενο? Δεν έχω, γιατί τώρα μέχρι εδώ είναι στα όρια των αντοχών μου, των χρονικών αντοχών μου, γιατί θα ξαναπάω λίγο πίσω. Γενικότερα, εγώ λέω το εξής, ότι όταν κάνω κάτι, επειδή αυτό συνεπάγεται ευθύνη, βέβαια, θα πρέπει ή να το κάνω καλά ή να μην το κάνω. Δηλαδή το κάνω περίπου λίγο, μάλλον έτσι, δεν μου ταιριάζει και ποτέ θα είχα. Οπότε σε αυτή τη φάση αυτό που μπορώ να κάνω καλά είναι αυτά τα δύο, και να βοηθάω τον ρεχτιστέχνη στα υπόλοιπα τμήματα, ώστε να έχει μια ανάσα οικονομική και μια βοήθεια για να είναι ζωντανός. Ένα σχόλιο θα ήθελα, κύριε Αμυρίδη, γιατί και εκεί είστε χορηγός της γυναικείας ομάδας, που άκουσε πολλά και ο ρασιτέχνης και οι παίκτρες που φύγανε. Γενικότερα υπήρξε μια αναμπουμπούλα το καλοκαίρι, αλλά οι κοπέλες με το σπαθί τους είναι αίτητες, μου έχουν μόνο νίκες και θα πάρουν ακόμα ένα πρωτάθλημα. Και ένα σχόλιο κλείνοντας για το πώς βλέπετε σαν θεατής την πορεία της ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου. Εντάξει, πιστεύω ότι η πορεία της ανδρικής ομάδος και όλο αυτό που γίνεται εκεί πέρα, εντάξει, είναι μοναδικό. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ γενικότερα από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα τα αριστικά τμήματα, θα έλεγα ότι διανύει μια από τις λαμπρότερες περιόδους της ιστορίας του. Και όλο αυτό φυσικά συνεπάγεται ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει καταφέρει. Δεν είναι δηλαδή από μόνο του. Mm-hmm. Ο κύριος Σαββίδης, θεωρώ μεγάλη τύχη που τον έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα εκεί πέρα, γιατί έξω, πιστεύω δηλαδή έξω από το ποδόσφαιρο βοηθάει και τα υπόλοιπα αθλήματα. Γενικά βοηθάει γενικότερα την οικονομία της Βορείου Ελλάδος, οπότε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Οπότε, όπως είπα, είναι ίσως η λαμπρότερη περίοδος της ιστορίας του ΠΑΟΚ αυτή η περίοδος που διανύουμε. Mm-hmm. Για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου? Η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, εντάξει, γράφει μια ιστορία εδώ και χρόνια. Είναι κάτι το μοναδικό. Απλά είναι ένα άθλημα το οποίο ο ανταγωνισμός είναι πολύ μικρός. Οπότε και τα αποτελέσματα σε εισαγωγικά είναι λίγο εύκολα, αλλά παρόλα αυτά είναι μια τεράστια προσπάθεια και μια τεράστια επιτυχία. Είναι γιατί φύγαν και πολλές παίκτρες για τον Άρη και υπήρχε ανησυχία το καλοκαίρι ότι μήπως χάσει η ομάδα τα σκήτρα τελικά. Καλό είναι για ορισμένους να περιμένουν να δουν πριν αρχίσουν τους αφορισμούς και την σκληρή κριτική, δεν είναι, γενικότερα το λέω. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σήμερα υπάρχουν δύο πόλεις στην Ελλάδα, ένας Ολυμπιακός και ένας είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτοί οι δύο πόλοι ανταγωνίζονται και πιστεύω επίσης όρις, για να μην πω ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος και ακόμα και από τον Ολυμπιακό. Στο σύνολο μιλάω, δεν μιλάω για την ποδοσφαιρική ομάδα. Μιλάω για χάτμπολ, μιλάω για βόλεϊ, μιλάω για όλα τα αθλήματα. Η προσπάθεια πιστεύω πρέπει να συνεχίζεται για να γινόμαστε καλύτεροι. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε καλά πράγματα και ελπίζω να συνεχίσουμε. Και να αγκαλιάσει λίγο παραπάνω ο κόσμος της ερασιτεχνικής ομάδας. Ναι, ναι, και όχι μόνο στους μεγάλους τελικούς. Και όχι μόνο στους μεγάλους τελικούς. Έτσι ακριβώς. Ήταν καλά, χαρά μας που σας είχαμε, κύριε Αμυρίδη, στο Λίμπερο. Πραγματικά το λέω. Να είστε γερός και να πανηγυρίσετε καλή ό,τι. Και του χρόνου να υπάρχουν επιτυχίες και του χρόνου.
να εκπληρώσετε όλους τους στόχους που έχετε και με τη γυναική ομάδα Βόλια αλλά και με όλες τις ομάδες του Ερασιτέχνη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Yeah.